Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, εγώ είμαι σχετικά καλά. Στο προηγούμενο βίντεο δεν τα είπαμε γιατί ήταν ένα έτσι πολύ γρήγορο fast forward βίντεο με τα Spring Summer του 2020 και έτσι αποφάσισα για αυτό το βιντεάκι έτσι λίγο να μιλήσουμε και να κάνουμε κάτι πολύ easy peasy lemon squeezy και αποφάσισα να σας κάνω ένα έτσι sunburn makeup for summer και στα ελληνικά ένα ηλιοκαμένο makeup για το καλοκαιράκι και θα ξεκινήσω και θα τα λέμε και στην πορεία. Πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει. Θα θαυμάζετε αυτόν τον υπερβολικά σεξι και απίστευτα όμορφο κότσο μου, εννοείται αυτό. Και θα ξεκινήσω με κάτι που πήρα πρόσφατα, που είναι η Bobbi Brown Hydration Face Cream. Είναι αυτή εδώ πέρα που έχει και τέλειο βαζάκι. Πάντα τη βάζω με σπάτουλα. Παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και κάθεται το μακιγιάζ. Τι γίνεται στα τελευταία μου βίντεο, έχω χάσει λίγο τη φωνή μου, νιώθω. Και εκτός από το ότι κάθεται πάρα μα πάρα πολύ ωραία, το μακιγιάζ προσφέρει απίστευτη ενυδάτωση στο δέρμα, πραγματικά. Γενικά να ξέρετε, για να πετύχετε ένα ωραίο μακιγιάζ θέλει πάρα πολύ ενυδάτωση στο δέρμα. Λοιπόν, αυτή την κρέμα κανονικά κάνει 60 ευρώ, είναι της Bobbi Brown όπως ανέφερα. Αλλά εγώ την πήρα μισή τιμή όταν το Attica έβγαλε μείον 50% και πραγματικά παίζει να ήταν η καλύτερη αγορά της καραντίνας αυτή. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο στα μάτια. Οπότε θα συνεχίσω με τη Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Εγώ γενικά παίρνω το 30 SPF. Γενικά προτιμώ στα αντιλιακά να παίρνω 30 SPF, γιατί νομίζω ότι γενικά τα 50 μου κάθονται πάρα πολύ βαριά. Οπότε θα βάλω στην παλετίτσα μου. Εμένα με βολεύει γενικά να το βάζω με πινέλο, αλλά να ξέρετε ένα tip που θα σας πω για αυτή την κρέμα, όσες και όσοι την έχετε, ότι αλήφετε υπερβολικά καλά με γάντια. Και τώρα θα μου πεις εσύ πώς το παρατήρησες εσύ αυτό. Το παρατήρησα διότι δουλεύω σε ιατρείο και βάζουμε ας πούμε στις πελάτησες και κάθε φορά που τους το βάζω με γάντια, παιδιά, κάθεται απίθανα, απίθανα. Γενικά το καλοκαίρι είναι καλό. Πόσες φορές έχω πει γενικά σήμερα, πραγματικά. Είναι καλό το καλοκαίρι να φοράτε make-up ή αντιλιακό κάτω από το make-up, αν δεν έχετε make-up με SPF. Γιατί είμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι και εκτεθειμένες στον ήλιο. Οπότε δεν μας κάνει και πάρα πολύ καλό αυτό. Καλό είναι γενικά χειμώνα καλοκαίρι. Εγώ πάντα φοράω αντιλιακό. Ακόμη και κάποιες φορές που το make-up μου δεν έχει αντιλιακό, έχω πάρει ένα σπρέι αντιλιακό για να το ψεκάζω από πάνω από το make-up μου. Και έτσι μπορώ και να το ανανεώσω. Στην ουσία θέλουμε να φτιάξουμε μια πάρα πολύ απαλή βάση. Θα συνεχίσουμε με το concealer, το οποίο θα χρησιμοποιήσω το Instant Anti-Age, το concealer από τη Maybelline. Χθες φορούσα μια φωσφοριζέρα σκιά και μου έχει κάνει από πάνω, μου έχει αφήσει το χρώμα, απίστευτο, κλαίω, γι' αυτό είναι το σωρό στα βλεφαρά μου, δεν φορώ κάτι να ξέρετε, ας το καλύψουμε κι αυτό. Θα πάρω το Zoeva το Concealer Buffer που είναι το 192, για να μπαφάρω λίγο το concealer. Τώρα, πολλοί με ρωτάτε γιατί μαζεύει το concealer σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ λιπαρή περιοχή, οπότε είναι λογικό να μαζεύεται και εδώ και στις γραμμές του ματιού. Αυτό που θα σας πρότεινα να κάνετε είναι baking, το μόνο που θα σας σώσει από αυτό. Το baking γίνεται με πούδρα loose και θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Λοιπόν, θα πάρω από Maybelline τη Face Studio setting powder και θα πάρω ένα beauty blender. Θα πάρω μια γενναία ποσότητα έτσι ώστε να ασπρίσει το beauty blender μου στην πιο μυτερή του πλευρά και θα κάνω pat, pat, pat. Δεν χρειάζεται να είναι βρεγμένο σε αυτή την περίπτωση το beauty blender σας. Το αφήνουμε
άσπρο, ξέξασπρο. Το ίδιο δηλαδή κάνω και από την κάτω πλευρά. Το αφήνουμε μέχρι να κάνουμε το υπόλοιπο πρόσωπο. Συνήθως πρώτα κάνουμε contouring, αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή θέλουμε να βγάλουμε ένα sunburn makeup effect, θα χρησιμοποιήσω το Dream Matte Blush, στο οποίο εγώ μέσα έχω προσθέσει ένα έτσι shimmer της Criolan, για να το κάνω λίγο πιο γυαλιστερό. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να το φορέσετε και μόνο του, εννοείται. Παίρνω με το πινέλο μου έτσι, μια γυναίκα ποσότητα. Χαμογελάω. Και φέρνω μέχρι απάνω εδώ. Δεν μας νοιάζει να είμαστε έτσι λίγο ροζουλές σήμερα, γιατί είπαμε, sunburn κάνουμε, δηλαδή στην τελική έτσι γίνεσαι και από τον ήλιο. Θα βάλουμε και λίγο πάνω στη μητούλα, όπου σκεφτείτε, όπου σας αρπάζει ο ήλιος. Εσείς σκεφτείτε τον εαυτό σας πως είστε όταν κάθεστε λίγο παραπάνω ώρα στον ήλιο. Θα συνεχίσουμε με Global Glow από MAC. Αυτή η σειρά πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο, την έχω τελειώσει 4 φορές. Δεν θα κάνουμε ακριβώς contouring, στην ουσία θα δώσουμε ένα push. Γιατί δεν έχει contouring από τη θάλασσα, το έχουμε πει αυτό. Και έχει και λίγο λάμψη μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται, ελπίζω να φαίνεται δηλαδή. Και ήρθε η ώρα με ένα πινέλο για πούδρα να βγάλουμε ό,τι περισσεύει από πάνω, από το μάτι και από κάτω εννοείται. Και έγινε ματ και δεν θα κάνει γραμμές σίγουρα. Και θέλω με το ίδιο πινελάκι που βάζετε στα μάγουλα να πάρετε και να βάλετε και λίγο έτσι πάνω στο μάτι. Να δώσουμε ένα άλλο χρώμα. Αυτή είναι η summer makeup routine μου νομίζω, πραγματικά. Αυτά κάνω, δεν κάνω πάρα πολλά πράγματα. Και θα βάλω και αυτό το σβησμένο που πρέπει παιδιά να είναι το Marlin, από ό,τι καταλαβαίνω, της MAC, το ρουζ, για να μου δώσει λίγο λάμψη. Έχει πιο πολύ λάμψη από εκείνο που έφτιαξα εγώ της Maybelline. Είναι έτσι σαν διάφανο αυτό το ρουζ, μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης ξέρετε τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε για υγρό ρουζ, για να σας δώσει έτσι μια πολύ ωραία λάμψη, να χρησιμοποιήσετε κραγιόν. Εγώ επειδή στο σπίτι του αγοριού μου έχω περιορισμένα καλλιντικά, πολλές φορές βάζω ρουζ αντί για κραγιόν αντί για ρουζ. Σχεδόν με τη βάση μας έχουμε τελειώσει και θα ψεκάσω λίγο από το Bear With Me της NYX. Είσαι τρελός, ρε! Αυτό κυρίως το κάνουμε για να ενυδατώσουμε το πρόσωπο και στα σημεία που έχει πει πούδρα να κάτσει στην ουσία η πούδρα και να μπορέσω να βάλω λίγο πιο ψηλά το highlight μου. Θα χρησιμοποιήσω από Becca το Shimmer Skin Perfector. Παιδιά, αυτό το highlight σας έχω πει και σας έχω ματαπεί ότι πρέπει να το πάρετε. Ναι, πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορείς να βάλεις στο δέρμα σου σαν highlight νομίζω. Δείτε εδώ. Και για να μην παρεξηγηθώ, το μακιγιάζ δεν είναι παραλίας μακιγιάζ, είναι ένα καθημερινό μακιγιάζ που μπορείς να κάνεις στην καθημερινότητά σου το καλοκαίρι για να μην τρως και σπαταλάς πάρα πολύ χρόνο. Και για να φαίνεται έτσι πιο φυσικό. Γενικά εγώ στην παραλία δεν προτιμώ να βάφομαι, το έχω ξαναπεί. Οπότε βάφομαι μόνο όταν είναι να πάω στη δουλειά. Απλά δεν κάνω τόσο βαρύ μακιγιάζ όσο το χειμώνα, το καλοκαίρι γενικά. Και κατεβάζω και λίγο μέχρι το ρούζ. Για να πάρει έτσι, να φαίνεται όλη η λάμψη παντού. Κάτι που πρόσφατα πήρα και θα ήθελα πάρα πολύ να σας το συστήσω. Σε εναλλαγή με τις Fresder με την κρέμα, είναι αυτή εδώ η CC Cream που μου τη στείλαν βασικά. Cherry Box. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ελαφριά, απλά δεν έχει δείκτη προστασίας. Είναι όλη κατά 94% φυσική και έχει τέλεια μα τέλεια απόδοση, δηλαδή το δέρμα φαίνεται flawless πραγματικά. Θα συνεχίσω με τα φρύδια τα οποία απλά θα τα χτενίσω με το Soap Brow. Αυτό μπορείτε να το βρείτε νομίζω στο Cult Beauty ή στο Beauty Bay. Σε ένα από τα δύο τέλος πάντων, θα σας τα βάλω εγώ από κάτω για να το δείτε. Το έχω πάνω από ένα χρόνο και δεν μου έχει τελειώσει ακόμα και βάζω κάθε μέρα πραγματικά, κάθε φορά που φτιάχνω τα φρύδια μου αρέσει να τα χτενίζω με αυτό.
και θεωρώ πως δίνει έτσι ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Γενικά εγώ τα κατεβάζω έτσι λίγο προς τα κάτω και έπειτα τα ανεβάζω προς τα πάνω για να φαίνονται περιποιημένα απλά. Το μόνο που μας έμεινε να βάλουμε είναι η μάσκαρα και θα χρησιμοποιήσω την La Sensation μασκάρα από Maybelline. Βάζω πολύ λίγο, ίσα ίσα να ξεχωρίσουν οι βλεφαρίδες και να πάρουν ένα πιο έντονο χρώμα. Γενικά όμως καλοκαίρι μπορείτε να βάλετε και μπορντό μάσκαρα και καφέ μάσκαρα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πιστεύω. Τέλεια! Τα χείλη μου γενικά προτιμώ να τα αφήνω είτε με ένα gloss, είτε με πολύ nude αποχρώσεις ή πάρα πολύ έντονες, ανάλογα τι θα φορέσω, δηλαδή αν φορέσω total black outfit όντως μπορεί να βάλω κάτι πολύ έντονο στα χείλη μου, μόνο και μόνο για να κάνει την αντίθεση. Αλλά γενικά προτιμώ να τα αφήνω nude. Παρ' όλα αυτά σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα για καλοκαίρι, πάρα πολύ ωραίο. Είναι από τη σειρά της Maybelline, την Color Sensation, είναι το Velvet Beach. Παιδιά, αυτό το χρώμα πραγματικά κάθε φορά που το φοράω, δεν είναι matte, όλοι μου λένε τι ωραίο που είναι, ενυδατώνει τα χείλη, τα κάνει απίστευτα και έχω και το μολύβι της που είναι το 630 πάλι Velvet Beach. Θα βάλουμε λίγο περίγραμμα. Πολύ μαλακό, βουτυρένιο. Και πάμε να προσθέσουμε το κραγιόν από πάνω. Έχει απίστευτη μυρωδιά, σαν μπισκοτάκι. Και τέλεια χρωστική. Αυτό ήταν το summer look μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Αν κάνετε αυτό το look, εννοείται να μου στείλετε φωτογραφίες στο Instagram. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε το κανάλι μου και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλάκια πολλά!